Είμαστε στη Μαρίνα Μυτιλίνης, όπου την Κυριακή 3 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι πρόκειται να γίνει μια βιβλιογιορτή με αφορμή το νέο βιβλίο της Αθανασίας Δαφιώτη με τίτλο «Η Γοργόνα των Ναυαγών και ο Κιθαροδός του Αιγαίου». Έχουμε δίπλα μας τη συγγραφέα του βιβλίου, Αθανασία Δαφιώτη, και πρόκειται να μας μιλήσει γι' αυτό. Δεν είναι το πρώτο βιβλίο, είναι, αν δεν κάνω λάθος, το τρίτο κατά σειρά. Το τέταρτο, συγγνώμη. Είναι αφιερωμένο και αυτό στα παιδιά. Και θα θέλαμε να μας πείτε από πού εμπνευστήκατε, τι περιγράφει το βιβλίο και τι θα περιλαμβάνει και η βιβλιογιορτή. Αγαπητή Ανδρονίκη, ευχαριστώ καταρχήν για την συνάντηση και τη συνέντευξη. Ένα δίκιο το έχεις που μπερδεύτηκες με τα βιβλία. Είναι τρία τα καθαρά παιδικά, τα παραμύθια, και ένα θέατρο παιδαγωγικό που είχε βγει για τους εκπαιδευτικούς καθαρά, το οποίο έχει εξαφανιστεί και το συναντώ μόνο σε εργασίες φοιτητών πλέον. Λοιπόν, το καινούργιο βιβλίο, λοιπόν, το οποίο μας ενέπνευσε ο τόπος μας, η αγάπη μας για τη Μυτιλίνη, για τη θάλασσα, και διαδραματίζεται στο νησί αυτό, φέρει τον τίτλο «Η Γοργόνα των Ναυαγών και ο Κιθαροδός του Αιγαίου». Θα μπορούσε να είναι ο Κιθαροδός της Λέσβου, αλλά είπαμε να το ανοίξουμε γιατί δεν συμβαίνουν μόνο στην Λέσβο και στα δικά μας νησιά αυτά. Να πω ότι, όπως καταλαβαίνουμε από τον τίτλο, αγγίζει το μεταναστευτικό, αλλά πολύ απαλά, σαν χάδι και πολύ ανθρώπινα, όπως λέει και ο Σεφέρης, και αν σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές, είναι για να τα ακούς γλυκύτερα. Ή γλυκότερα, τέλος πάντων, όπως το θέλει κάποιος. Έχει να κάνει κατά βάση με τη δύναμη της αγάπης, της αλληλεγγύης, της δοτικότητας, και οι κεντρικοί ήρωες είναι μία γοργόνα που ζει στη Μυτιλίνη και ένας κιθαροδός που είναι απόγονος του Αρίωνα, της Απφούς, συνεχίζει να ζει στον τόπο του και να δημιουργεί ιστορίες, παραμύθια, μουσικές και τραγούδια. Αυτοί οι δύο έρχονται κοντά μέσω της τέχνης, που είναι μια γλώσσα για όλους τους ανθρώπους του πλανήτη αυτού και όλων των πλασμάτων. Τόσο κοντά που ανησυχούν και στη στεριά και στη θάλασσα για αυτό το σμίξιμο. Τελικά θα τα καταφέρουν να ζήσουν μαζί, θα το δούμε την Κυριακή αυτό με τα παιδιά και θα το εξελίξουμε μαζί τους. Ένα είναι το σίγουρο, ότι κάθε πλάσμα, αυτό πιστεύω και αυτό έχω περάσει σε αυτό το βιβλίο, έχει ένα λόγο που βρίσκεται σε αυτόν τον πλανήτη. Έχει ένα ταλέντο, ένα σκοπό στη ζωή, και το χρέος των γονιών είναι ακριβώς αυτό. Να βοηθήσουν το παιδί τους να ανακαλύψει ποιο είναι το ταλέντο του. Γιατί μόνο έτσι θα είναι πραγματικά ευτυχισμένο, ό,τι δουλειά κι αν κάνει. Αυτοί λοιπόν ανακαλύψαν και τα ταλέντα τους και τον στόχο στη ζωή, που τελικά ήταν, αφού δεν θα μπορούσαν φυσικά να κάνουν δικά τους παιδιά, επίκαιρο, να σώζουν τα παιδιά στο Αιγαίο από τα κύματα που δεν τα χαϊδεύουν κάθε φορά. Ο σκοπός της ζωής της Αθανασίας Δαφιώτη ποιος είναι? Η αλήθεια είναι ότι νομίζω πως έχω έρθει σε αυτόν τον κόσμο για να δίνω χαρά, και ιδιαίτερα στα παιδιά. Να τα βλέπω να λάβουν τα ματάκια τους, να είναι ευχαριστημένα, να παίρνουν μηνύματα μέσα από το παιχνίδι, την παραμυθία και το τραγούδι, τις μουσικές και τις αγκαλιές. Νομίζω ότι αυτό είναι ο δικός μου προορισμός. Δηλαδή, παραμύθια αφηγούμε από παιδί. Αφηγούμουν πάντα στα δικά μου παιδιά. Τα θεατρικά μου παιχνίδια είχαν να κάνουν στην εκπαίδευση επί 20 χρόνια σε αυτό το μετερίζει, με τη χαρά, το παιχνίδι και το παραμύθι και τις μουσικές. Οπότε τώρα που υποτίθεται ότι έχω λίγο ελεύθερο χρόνο παραπάνω, υποτίθεται γιατί δεν με φτάνει το 24ωρο, δεν ξέρω πώς το κάνω, έχουν αρχίσει να ζωντανεύουν τα παραμύθια και να κάνω επιτέλους αυτό που έλεγε ο πατέρας μου, που μας βλέπει από εκεί ψηλά, που μου έλεγε «Μα αυτά που λες εσύ, μου αρέσουν πιο πολύ από αυτά που τους διαβάζεις. Γράφε, παιδί μου». Ήρθε η ώρα λοιπόν να συνεχίσει να γράφει το παιδί του, και δεν σας κρύβω ότι πέρα από τους μαθητές μου και αυτό που είχα από παιδί μέσα μου,
έπαιξαν ρόλο και τα εγγόνια μου, τα οποία υπάρχουν πια στη ζωή μου, και αυτός είναι για μένα ο πιο ιδιαίτερος και ο πιο σημαντικός τίτλος. Το να είσαι γιαγιά και να έχεις, να βοηθάς τα παιδιά σου και να δίνεις χαρά και χρόνο με τον δικό σου τρόπο στα εγγόνια σου. Νομίζω ότι ξέρει πολύ καλά η φύση τι κάνει. Θα ήθελα να μας διαβάσετε ένα απόσπασμα από το καινούριο παραμύθι, από το πιο αγαπημένο σας σημείο του βιβλίου αυτού. Είναι όλα πολύ αγαπημένα τα σημεία. Θα μου επιτρέψεις να διαβάσω το Οπισθόφυλλο για να βοηθήσω, να δείξω την αγαπημένη μου εικόνα. Θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, την έχουμε και σε ασπρόμαυρο για να τη ζωγραφίσουν. Και φυσικά την έχουμε και έγχρωμη. Δεν σου κρύβω ότι όταν ο εικονογράφος μας μου έστειλε τη συγκεκριμένη εικόνα, γιατί συνεργαστήκαμε άψογα με τον Σπύρο τον Ζαχαρόπουλο, έβαλα τα κλάματα. Πραγματικά η συγκίνησή μου ήταν τόση όταν η Γοργόνα μας βγαίνει στο λιμάνι για να αναζητήσει τις μουσικές του τόπου. Αυτή λοιπόν είναι η αγαπημένη μου εικόνα. Και λησμόνησα να σου πω κάτι πολύ σημαντικό, ότι στο βιβλίο υπάρχει κωδικός για να μπορεί κανείς να ακούει την αφήγηση από την αφεντιά μου, να μην πάνε και τζάμπα οι σπουδές οι θεατρικές και θεατρολογικές και το ραδιόφωνο τόσα χρόνια. Και αυτό έχει μπει δωρεάν στο βιβλίο. Δηλαδή η αφήγηση δεν έχει προσθεθεί στην τιμή, ούτε τα παιχνίδια, τα θεατροπαιδαγωγικά που μπορούν να είναι και αρκετά, είναι πλούσιο το υλικό, μπορεί να είναι βοηθητικά και για τους γονείς και για τους εκπαιδευτικούς, μέχρι και το πάρτι τους μπορούν να στήσουν. Εμείς δηλαδή το πάρτι μας, τη βιβλιογιορτή μας, θα τη στήσουμε πάνω σε αυτές τις θεατρικές ασκήσεις και στα παιχνίδια. Πριν προχωρήσουμε στην ανάδοση, θέλετε να μας πείτε τους συντελεστές? Ναι, ευχαρίστως. Βεβαίως. Η Γοργόνα των Αβαγών και ο Κιθαρωδός του Αιγαίου, σε κείμενα της υποφαινόμενης και στην εικονογράφηση του Σπύρου του Ζαχαρόπουλου, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός ζωγράφος και εικονογράφος. Να πω ότι οι εκδόσεις είναι οι εκδόσεις Μένανδρος και ο Παναγιώτης ο Καγελής έχει την επιμέλεια, την καλλιτεχνική επιμέλεια του βιβλίου. Ενός βιβλίου το οποίο αυτή τη στιγμή που έχει κυκλοφορήσει, είναι ο πρώτος καιρός, έχει δείξει πως έχει αγαπηθεί πανελλαδικά πάρα πολύ. Στην Αθήνα δηλαδή, στα μεγάλα βιβλιοπωλεία υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και αυτό με έχει χαροποιήσει πολύ. Όχι μόνο από Μυτιλινιούς που δεν ζουν στην Λέσβο, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να φτάσει και στους Μυτιλινιούς που ζουν στο εξωτερικό. Ο λόγος της αφήγησης είναι για να βοηθήσει τα παιδιά που δεν ξέρουν ακόμη να διαβάζουν ή για να τους ανορίσει όμορφα, πέρα από το ανούρισμα και το ξύπνημα του μυαλού και της ψυχής, αλλά και για τα παιδιά που ζουν στο εξωτερικό. Γιατί εγώ ως παιδί έζησα στο εξωτερικό και αν αγάπησα και έμαθα ελληνικά, είναι από το εξωσχολικό βιβλίο και το όφυλα αυτό. Μακάρι να μ' αξιώσει ο Θεός κάποια στιγμή να βρεθώ στα Ελληνόπουλα του εξωτερικού για να παίξω και να φυγηθώ. Οι εκδόσεις Μένανδρος, να πούμε, ότι έχουν εντάξει το βιβλίο αυτό στη σειρά τους «Μικρές ιστορίες για μεγάλες αξίες ζωής». Ας διαβάσω το Οπισθόφυλλο, γιατί τα λέει όλα. Λέει λοιπόν ότι η ιστορία μας ταξιδεύει στη στεριά και στη θάλασσα ενός ελληνικού νησιού του Αιγαίου, ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Ασία. Οι ροές της είναι, όπως είπαμε, μια φιλόμουση Γοργόνα και ένας καλόκαρδος Κιθαρωδός. Ονειρεύονται να σμίξουν τις ζωές τους. Τα εμπόδια πολλά. Θα ξεπεραστούν? Θα τα καταφέρουν τελικά να ζήσουν μαζί? Ύστερα από ένα ναυάγιο θα ανακαλύψουν ότι η αποστολή τους είναι να σώζουν με το δικό τους τρόπο όσα παιδιά κινδυνεύουν στα κύματα. Στο βιβλίο θίγονται θέματα όπως η γνωριμία και ο σεβασμός με το διαφορετικό, η εξάλληψη στην προκατάληψη, η αλληλοσυμπλήρωση, η αλληλεγγύη, η ενσυναίσθηση. Η τέχνη ως ψυχοθεραπευτικό, μα και κοινή γλώσσα των ανθρώπων. Συμπερασματικά, πέρα από το ότι ο καθένας έχει έναν προορισμό στη ζωή, δεν υπάρχει τίποτα το ακατόρθωτο όταν υπάρχει όραμα, επιμονή και αγάπη, που είναι το κλειδί για όλα.
όπως είπαμε, περιλαμβάνει ψυχαγωγικό υλικό για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς, τον κωδικό για την αφήγηση. Την Κυριακή, καιρού επιτρέποντος και Θεού θέλοντος, θα είμαστε εδώ σε αυτό το μαγικό χώρο, στο αμφιθέατρο της Μαρίνας, που ευγενικά μας έχει παραχωρηθεί. Εάν λοιπόν ο καιρός μας κάνει τα δικά του παιχνίδια, θα μπούμε μέσα. Έχουμε φροντίσει για έναν χώρο, ο οποίος θα διαρρυθμιστεί για τα παιδιά με το δικό μας τρόπο. Το δικό μας παιχνίδι θα γίνει λοιπόν εκεί, με τον διάκοσμό μας. Να πούμε ότι για τον διάκοσμό μας και τα έξοδα παράστασης μας έχουν στηρίξει κάποια μαγαζιά εδώ της Μυτιλήνης, αλλά και για τα κεράσματα. Θα είναι κοντά μας ο γνωστός, ο Πανταζής και το Ζαχαροπλαστείο, με τα φοβερά κεράσματά του, τα οποία θα έχουν εναρμονιστεί στο θέμα. Να πούμε ότι ο Δουκαρέλης και το Κουμφούζιο μας έχουν βοηθήσει για το στολισμό του χώρου και κάποια δωράκια που θα δοθούν. Το μαγαζί που είναι εδώ κοντά στη γειτονιά, το Market Time, επίσης μας έχει φροντίσει με καραμελίτσες και άλλα. Το Celebrity Stores και το χαρτοβιβλιοπωλείο Πάπυρος βοήθησε αυτήν εδώ την προσπάθεια. Μας έχουν λοιπόν βοηθήσει με το δικό τους τρόπο, ούτως ώστε να κάνουμε και άλλα πράγματα, δηλαδή να ικανοποιήσουμε το πνεύμα, την ψυχή, αλλά και λίγο την γεύση μας. Αυτά σε πρώτη φάση, θα υπάρξουν και άλλες εκπλήξεις και θα ανακοινωθούν και άλλα ονόματα χορηγών που θα βοηθήσουν με το δικό τους τρόπο.